Και πάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία να ακούσουμε στο σημείο αυτό την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Καραγιαννίδη. Είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε μαζί μας, συνδεόμαστε αμέσως. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω βεβαίως ότι έχετε επικεντρωθεί με φοιτητές σας στη μελέτη και ανάλυση της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας πάνω από 200 χιλιόμετρα στην Κίνα. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, δεκάδες άνθρωποι, κύριε καθηγητά, θυσιάστηκαν για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι ο διαφημιζόμενος ως υπερσύγχρονος σιδηρόδρομος δεν διέθετε τα απαραίτητα, δεν διέθετε δικλείδες ασφαλείας. Ναι, είναι τραγικές στιγμές τις οποίες περνάμε. Να σας πω ότι υπάρχουν και δύο συνάδελφοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ναι. Ήταν στο τρένο. Ναι. Αυτό που ανήρτησα εγώ στο Facebook είναι ότι για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν το 2023 σιδηροδρομικά δίκτυα στα οποία να κινούνται σειρμοί με ταχύτητες σχετικά μεγάλες, πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους ηλεκτρονική ασφάλεια. Θα έλεγα, για να το πω περαιτέρω, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους σηματοδότηση. Ναι. Αδιανόητο. Μάλιστα. Τις τελευταίες δεκαετίες καταλαβαίνουμε ότι εδώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι ταχύτητες στην κυκλοφορία των τρένων, αλλά δεν υπάρχει, όπως λέτε κι εσείς, σηματοδότηση. Ξέρουμε τι έφταιξε σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε ερευνητής σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ούτε είχα εμπλακεί στα έργα αυτά, στα έργα σηματοδοσίας. Αν ήξερα ότι υπάρχουν τμήματα αυτή τη στιγμή στο δίκτυο, το Εθνικό Δίκτυο Σιδηροδρόμων, παράδειγμα, το δίκτυο Λάρισας μέχρι Πλατή, τα οποία δεν έχουν κανενός είδους ηλεκτρονική ασφάλεια και σηματοδοσία, και μάλιστα στο πρώτο τμήμα τους υπάρχει και μεγάλο τούνελ στο οποίο εισέρχεται η αμαξοστοιχεία, εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ στο τρένο και δεν θα έβαζα ποτέ τους δικούς μου. Αλλά δεν γνωρίζαμε. Όπως είπε προηγουμένως και ο φοιτητής μας, οι εργαζόμενοι είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς δεν το είχε μάθει η κοινωνία ευρύτερα. Αυτό που γνωρίζαμε και που διαφήμιζε η εταιρεία η Hellenic Train είναι ότι είναι η ασφάλεια η μεγάλη που έχουν τα τρένα. Έτσι ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε. Τον έλεγχο της κυκλοφορίας του τρένου μέχρι σήμερα καταλαβαίνουμε ότι τον είχε μόνο ο σταθμάρχης. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό τεχνικά? Πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή, ο μηχανοδηγός δεν μπορούσε να ελέγξει αν υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά του, στην πορεία του, στην γραμμή. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε αυτό το σύστημα παρακολούθησης. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ στα αίτια του γενικά, πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τα οποία αφορούν ανθρώπινα λάθη. Ναι. Δεν μπορεί το 2023 ο σιδηρόδρομος να εξαρτάται από τους σταθμάρχες. Δεν μπορεί εκατοντάδες ψυχές που κουβαλάει το τρένο να εξαρτώνται από κάποιο λάθος που θα κάνει κάποιος σταθμάρχης ή κάποιος μηχανοδηγός. Το θέμα είναι αλλού. Λάθη πάντα γίνονται. Και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν τέτοια λάθη τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε γλιτώσει το σοβαρό ατύχημα παρατρίχα. Ένα τέτοιο σοβαρό ατύχημα το γλιτώσαμε παρατρίχα και στη σύραγγα του Καλλιδρόμου. Και καταλαβαίνουμε, αν αυτό το ατύχημα γινόταν μέσα στην σύραγγα, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα. Δεν θα υπήρχε κανένας που να ζει αυτή την ώρα από αυτό το δυστύχημα. Κοιτάξτε, εγώ επικοινώνησα μαζί μου και συνάδελφοι από το εξωτερικό, με τους οποίους και Κινέζοι, αλλά και Σουηδοί, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και έχουμε ένα κοινά project για το σιδηρόδρομο της Κίνας. Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπάρχουν σήμερα τμήματα σε ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν έχουν καμιά προστασία. Όχι απλά καμιά προστασία, δεν έχουν καμιά σηματοδότηση. Δεν υπάρχει καν η σηματοδότηση που υπήρχε πριν από το 2010. Θυμάστε τα κόκκινα φανάρια.
όσοι ταξιδεύαμε με το τρένο. Δεν υπάρχουν ούτε αυτά. 5 χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα έως και τον Πλαταμόνα δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, κύριε καθηγητά, τώρα τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για να λειτουργήσουν τα αναβαθμισμένα συστήματα ελέγχου? Ένα ερώτημα είναι αν τα τρένα μετά από ένα μήνα, ναι, ή μετά από 10 μέρες μπορούν ξανά να κυκλοφορήσουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Να τα εμπιστευτούν οι πολίτες. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν μπορούν να βγουν τα τρένα ενώ ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να προχωρήσει το έργο και να τελειώσει, αν είναι δυνατόν, σε 2-3 μήνες. Όχι όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τώρα αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα λειτουργήσει τον Ιούλιο, αν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Πρέπει να υπάρξει πίεση έτσι ώστε το έργο να τελειώσει νωρίτερα. Αναφέρομαι στο έργο μεταξύ Δομοκός, ναι, Πλατή. Γιατί στα υπόλοιπα τμήματα, ναι, υπάρχει ευτυχώς, υπάρχει τηλεδιοίκηση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και μάλιστα κάποια από αυτά είναι και σύγχρονα. Οπότε θεωρείτε ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τμήμα δεν θα πρέπει να ξανατεθεί σε λειτουργία τρένο, να μπει σε λειτουργία μέχρι να λειτουργήσει τηλεδιοίκηση? Κοιτάξτε, υπάρχουν αρμόδιες αρχές όπως η, ναι, ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου πρέπει να αποφασίσει. Ναι. Όπως επίσης πρέπει να αποφασίσει και η πολιτεία και η πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Ζητήθηκε ποτέ η άποψή σας, κύριε καθηγητά, από το ελληνικό κράτος, γιατί είστε ο πλέον αρμόδιος επιστήμονας, παγκοσμίου μάλιστα αναγνώρισης. Ρώτησαν ποτέ την άποψή σας για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα? Όχι, δεν υπήρξε ποτέ καμιά επαφή. Απλά να σας πω ότι εμείς εργαζόμαστε πλέον για τρένα τα οποία τρέχουν με υπερυψηλές ταχύτητες, δηλαδή πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Προσπαθούμε να δούμε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι οι κακόβουλες επιθέσεις. Mm. Όλα αυτά που συζητάμε εδώ στην Ελλάδα έχουν λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 10 χρόνια. Τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια. Οπότε και εσείς θεωρούσατε αυτονόητο ότι είχαν λυθεί και στην Ελλάδα για τέτοιες ταχύτητες, μέχρι 150-160 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, θα το επαναλάβω άλλη μια στιγμή, είναι αδιανόητο να έχουμε τρένα, σειρμούς, οι οποίοι να τρέχουν με πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήματα του δικτύου, τα οποία δεν είναι ελεγχόμενα. Ούτε σηματοδοτούμενα, ούτε ελεγχόμενα ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, να διανύσουμε πολλά χιλιόμετρα ακόμη για να φτάσουμε έτσι σε επίπεδα εξυγχρονισμού στη χώρα μας. Θα διανύσουν πολλά χιλιόμετρα και στο σιδηρόδρομο. Όχι. Ελπίζω όχι. Ελπίζω ότι το έργο που έχει ξεκινήσει το 2014, ναι, και το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν γνωρίζω τους λόγους που δεν έχει τελειώσει ακόμα, mm-hmm, πρέπει να τελειώσει άμεσα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.